Μια πολύ ροκ υποψήφια διεκδικεί την είσοδό της στη φάση του ρικόρ. Γεια σας, είμαι η Μανώλα Γουίτικερ, είμαι 18 χρονών και ασχολούμαι με τη μουσική. Αυτή είναι η ταβέρνα των γονιών μου. Και που και που, όπως βλέπετε, βάζω και εγώ το κεράκι μου εδώ πέρα. Φτιάχνω κανένα φαγητό, σερβίρω. Και φυσικά, επειδή δεν μπορώ να είμαι και μακριά από τη μουσική, έχω μέσα το στούντιάκι μου. Και κάθομαι με τον ξάδερφό μου, τζαμάρουμε, τον πατέρα μου που είναι μουσικός. Αυτή εδώ είναι η οικογένειά μου. Η αδερφή μου η Χριστίνα, η μητέρα μου η Ζωή, ο πατέρας μου ο Τέρι, ο ξάδερφός μου ο Νέστρας που τον αποκαλώ και διδυμάκι γιατί είμαστε ολόιδιοι, ο παππούς μου ο αγαπητός. Άντε, καλή μας όρεξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Μανού. Άντε, και θα σας βοηθώς. Άρχισα πριν 4-5 χρόνια να παίζω κιθάρα και είδα ότι το τράβαγα αρκετά καλά. Οι μουσικές ανησυχίες της Εμμανουέλας δεν περιορίζονται στην κιθάρα και το τραγούδι. Συνόδευα τον εαυτό μου στο τραγούδι με την κιθάρα και ήθελα να ξεκινήσω και drums γιατί μ' άρεσε επειδή ο πατέρας μου είναι επαγγελματίας drummer. Με την Εμμανουέλα δεν τα πάμε ποτέ καλά στη μουσική. Γι' αυτό δεν τις μαθαίνω και drums εγώ. Του πάει σε σχολείο. Αλλά έχει πολύ καλό ρυθμό μέσα της. Δεν χάνει ούτε μέτρο. Έπαιζε ο ένας drums, τώρα έχω δύο να μου σπάνε το κεφάλι με τη μουσική του σύνθεση. Εκτός από την τρέλα της με τη μουσική, η Εμμανουέλα έχει και άλλη μία αδυναμία που την κάνει να ξεχωρίζει. Και το πρώτο πράγμα που παρατηρούν πάντα πάνω μου είναι τα μαλλιά μου που μπλέκονται παντού. Και συνεχώς έχω και ατυχήματα. Μία μπορεί να μπλεχτούν και να μείνουν έξω από την πόρτα του αυτοκινήτου, μία έξω από την πόρτα του τρένου. Μέχρι που κι εγώ τα μαζεύω πλέον και τα κάνω γένια. Τα μαλλιά μου τα μακρύνω 18 χρόνια, είναι οι αναμνήσεις μου και δεν έχω σκοπό να τα κόψω γιατί έτσι θα χάσω όλες μου τις αναμνήσεις και αν τα κόψω δεν υπάρχει επιστροφή, οπότε μετά βαριέμαι να ξανακάτσω 18 χρόνια στο σπίτι. Αυτό είναι το ντύσιμό μου, απλό ροκ ντύσιμο και σπάνια θα φορέσω γόβες, φούστες και οτιδήποτε έχει να κάνει με φρουφρού και αρώματα. Η Εμμανουέλα ξεχωρίζει σίγουρα από τις συνομιλικές της. Θα καταφέρει να ξεχωρίσει και μπροστά στους φοιτητές. Γεια σου. Λέγομαι Εμμανουέλα, είμαι 18 χρονών και θα σας πω ένα τραγουδάκι των The Cranberries, το Zombie. Τι τεράστιο μαλλί είναι αυτό. Το παλεύω 18 χρόνια. Δεν το έχεις κουρέψει ποτέ? Όχι, καθόλου. Για γύρισα από πίσω να το δω. Wow. Okay, πάμε. Μάρο, τι λες? Εντάξει, φαίνεται ότι έχεις μια καλή σχέση με τη μουσική. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι αρκετό για το συγκεκριμένο talent show. Mm-hmm. Αλλά και δεν ξέρω αν μπορείς να πειραματιστείς με πάρα πολλά μουσικά είδη. Εσύ τι πιστεύεις? Αν μπορείς να πεις και λαϊκό? Δεν ξέρω, εγώ είμαι αποφασισμένη, άμα μπω στο παιχνίδι, να παίξω. Μένα μου άρεσε η Μανουέλα. Θα ήθελα να την δω και στην επόμενη φάση. Εμμανουέλα, να σε ξαναδούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μαλλί του έχεις πάντοτε έτσι κοτσιδάκια? Κάνω και άλλα χτενίσματα. Θα σου πήγαινε Τζον Μπάες. Την επόμενη φορά θα σας έχουν πιο πολλά. Τζον Μπάες να μας πεις. Okay. Μανουέλα, άκουσες σου πει κυρία Θοδωράκη. Τζον Μπάες, την ξέρεις? Την έχω ακουστά. Θα σου πήγαινε στο στυλ. Θα το έχω στο νου μου. Πριν 200 χρόνια. Πειράζει. Να δοκιμάσω το και σε παλιά πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη και θα βάλω τα δυνατά μου να κάνω κάτι καλύτερο την επόμενη φορά. Θα σας ξαναδώ.